Για την τελευταία μας ενότητα, την αθλητική, ο Μύρωνας Καλογεράκης είναι σήμερα κοντά μας. Μύρωνα, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι, καλησπέρα σε όλους. Βίκυ, με μια δυσάρεστη είδηση θα ξεκινήσουμε τις αθλητικές, την αθλητική επικαιρότητα, καθώς σήμερα το μεσημέρι έγινε γνωστό ότι έφυγε από τη ζωή ο Γιώχαν Κρόιφ, ο υπτάμενος Ολλανδός, πάρα πολύ σπουδαίος ποδοσφαιριστής, ένας από τους σπουδαιότερους Ολλανδούς ποδοσφαιριστές, με μεγάλη καριέρα και στην Μπαρτσελόνα και στον Άγιαξ, αλλά φυσικά και στην Εθνική Ολλανδίας. Πάμε να δούμε το σχετικό ρεπορτάζ. Σε έντονους ρυθμούς συνεχίζεται η προετοιμασία του Κίδων Οχανίων για την πολύ σπουδαία αναμέτρηση που θα γίνει την Κυριακή. Πάμε να δούμε, θα δούμε, εντάξει, ένα λεπτό τώρα, επειδή υπήρχε ένα πρόβλημα με το κοντρόλ. Το ρεπορτάζ για τον Γιώχαν Κρόιφ, όπως είπαμε, ο οποίος έφυγε από την ζωή σήμερα το μεσημέρι σε ηλικία 68 ετών, προδομένος από την παράτηνος. Τεσσάρων ομάδων από 37. Απολύτως. Με τα Χανιά να έχουν τις περισσότερες συμμετοχές, 41. Ένα τεχνικό πρόβλημα το οποίο προέκυψε δεν μας επέτρεψε να δούμε το σχετικό βίντεο. Δεν ξέρω αν είμαστε έτοιμοι τώρα να το δούμε. Ενημερώστε με, παιδιά, γιατί δεν έχω καταλάβει. Αλλιώς να πάμε στο σκάκι, στο οποίο στον Πλατανιά ολοκληρώθηκε με μεγάλη επιτυχία το ένατο ομαδικό σχολικό πρωτάθλημα σκάκι, με πάρα πολλές συμμετοχές από δημοτικά, γυμνάσια και λύκεια σχολεία. Πάμε να δούμε το ρεπορτάζ με το σκάκι, το οποίο το έχουμε σίγουρα, και επιστρέφουμε. Πραγματοποιήθηκε την προηγούμενη Κυριακή στον Πλατανιά Χανίων το ένατο παγκρίτιο ομαδικό σχολικό πρωτάθλημα σκάκι, με τη συμμετοχή 64 ομάδων από 37 δημοτικά σχολεία και 8 γυμνάσια και λύκεια. Το πρωτάθλημα ολοκληρώθηκε με μεγάλη επιτυχία, καθώς λόγω συμμετοχών αλλά και οργανωτικά, άπαντες έμειναν απολύτως ευχαριστημένοι με τη διοργάνωση. Οι ομάδες οι οποίες έλαβαν μέρος στο πρωτάθλημα σκάκι προέρχονταν από τρεις νομούς της Κρήτης. Με τα Χανιά να έχουν τις περισσότερες συμμετοχές, 41 τον αριθμό, 12 συμμετοχές ομάδων υπήρξαν από τον νομό Ηρακλείου, ενώ 11 από τον νομό Ρεθύμνου. Στον αγωνιστικό χώρο που μας προσφέρει το ξενοδοχείο που μας φιλοξενεί, διεξάγεται το ένατο ομαδικό σχολικό πρωτάθλημα. Ένα πρωτάθλημα στο οποίο συμμετέχουν 62 ομάδες από όλο το νησί, ομάδες από λύκεια, γυμνάσια και δημοτικά σχολεία. Είναι μια από τις σημαντικότερες σχολικές διοργανώσεις που κάνουμε. Συνδιοργανώνεται από τον Αθλητικό Όμιλο Κίδωνα και τον Όμιλο Αντισφαίρεσης Χανίων. Και επίσης συνδιοργανωτές είναι η Περιφερειακή Ενότητα Χανίων και ο Δήμος Πλατανιά, που πάντοτε ενισχύουν αυτές τις κακιστικές διοργανώσεις. Οι αγώνες προχωρούν πάρα πολύ ωραία. Τα παιδιά είναι όλα ευχαριστημένα. Γίνονται σε ένα πάρα πολύ όμορφο περιβάλλον και είναι οι παρτίδες αρκετά μαχητικές. Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τους χορηγούς της διοργάνωσης, που με τη βοήθειά τους μπορέσαν να κάνουμε όσο το δυνατόν καλύτερα τους αγώνες, και να ευχηθούμε πολύ σύντομα να έχουμε πάλι τέτοιες μεγάλες χακιστικές διοργανώσεις στην πόλη μας. Οι ομάδες που προερχόταν από τα Χανιά κυριάρχησαν στα μετάλλια στην κατηγορία των δημοτικών σχολείων, καθώς το 5ο, 13ο και 14ο σχολείο Χανίων κατέκτησαν τις τρεις πρώτες θέσεις στη σχετική κατηγορία των δημοτικών. Στην κατηγορία των γυμνασίων, την πρώτη θέση κατέκτησε το 2ο Γυμνάσιο Χανίων, ενώ στα Λύκια στην κορυφή βρέθηκε το 2ο Λύκειο Ηρακλείου. Το επόμενο Σαββατοκύριακο, 26-27 Μαρτίου, τη Σκυτάλη παίρνει το Ρέθυμνο με τη διοργάνωση των Παγκρίτιων Ατομικών Σχολικών Πρωταθλημάτων, ενώ τα Πανελλήνια Πρωταθλήματα Σκάκι θα διεξαχθούν από τις 23 έως τις 25 Απριλίου στη Χαλκιδική. Πάμε να κλείσουμε με την πρόγνωση για τον αυριανό καιρό. Να δούμε πώς θα διαμορφωθούν οι καιρικές συνθήκες αύριο, ανήμερα της εθνικής μας επετείου. Θα έχουμε γενικά αίθριο καιρό, με νεφώσεις όμως σε ολόκληρη την Κρήτη, η θερμοκρασία από 20 έως 22 βαθμούς Κελσίου, η ένταση των ανέμων από 2 έως 4 μποφόρ. Πιο αναλυτικά, αύριο στα Χανιά το πρωί η ορατότητα θα είναι περιορισμένη. Η θερμοκρασία στους 15 βαθμούς θα ανέβει το μεσημέρι στους 22 με διαστήματα ηλιοφάνειας αλλά και αυξημένες νεφώσεις, ενώ το βράδυ η θερμοκρασία στους 13 βαθμούς Κελσίου. Η άνεμη από 1 έως 5 μποφόρ. Ανάλογος ο καιρός και για το Ρέθυμνο, με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται από 11 έως 20 βαθμούς Κελσίου και τους ανέμους να πνέουν 2 με 4 μποφόρ. Και για το Ηράκλειο το πρωί θα επικρατεί περιορισμένη ορατότητα, η θερμοκρασία στους 16 βαθμούς Κελσίου.
το μεσημέρι στους 22 βαθμούς με γενικά αίθριο καιρό και αυξημένες νεφώσεις, ενώ το βράδυ θα πέσει στους 17 βαθμούς Κελσίου. Η ένταση των ανέμων 1 με 3 μποφόρ. Στον Άγιο Νικόλαο, ανάλογες καιρικές συνθήκες, με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται από 12 έως και 22 βαθμούς Κελσίου και τους ανέμους να πνέουν με ένταση 1 έως 3 μποφόρ. Για να δούμε και τις θερμοκρασίες που θα έχουν αύριο ενδεικτικά κάποιες περιοχές, ξεκινώντας από την Ακριτική Γάβδο, εκεί όπου ο υδράργυρος θα κυμανθεί από 11 έως 15 βαθμούς. Στις Βρύσες αύριο η θερμοκρασία από 7 έως 21 βαθμούς, στη Νεάπολη από 12 έως 21, στο Τιμπάκι από 12 έως 18, στη Σιτία ίδια η θερμοκρασία, στην Ιερά Πέτρα από 13 έως 16, στα Σφακιά από 13 έως 19 και τέλος στην Κάνδανο αύριο η θερμοκρασία από 10 έως 13 βαθμούς Κελσίου. Και κάπως έτσι, φίλες και φίλοι, φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής μας εκπομπής. Αύριο δεν θα είμαστε μαζί. Εθνική γιορτή και θρησκευτική, διπλή. Ο Ευαγγελισμός της Θεοτόκου και παράλληλα η Εθνική Επέτειος της 25ης Μαρτίου, η οποία θα κορυφωθεί με εκδηλώσεις σε ολόκληρη την Κρήτη και βεβαίως με τις καθιερωμένες παρελάσεις. Εμείς θα είμαστε ξανά μαζί τη Δευτέρα στις 3 μετά το μεσημέρι. Ως τότε, να είστε όλοι καλά, να έχετε ένα όμορφο τρίμερο.